Σταύρος Χριστακόπουλος, διευθυντής έκδοσης στην εφημερίδα Το Ποντίκι, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Χριστακόπουλε. Γεια σας. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές, ένα άρθρο σας στο Ποντίκι με τίτλο «Ζητείτε ματέως σοβαρότητα» περιγράφει όλο το ανάγλυφο και τα χαρακτηριστικά. Και θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο σας ερώτημα που λέτε ότι πάμε την πρώτη πρόταση μάλλον που λέτε ότι πάμε προς τις ευρωεκλογές χωρίς να γίνεται συζήτηση για την Ευρώπη από όλα τα κόμματα αφού ασχολούνται μόνο με τα εσωτερικά και θέλουμε με τη σειρά να πάρουμε τα πράγματα στο πολιτικό σύστημα να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση πριν την τελική ευθεία να μετρήσουμε ζημιές και κέρδη. Κοιτάξτε, από άποψη κερδών δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει κάποιος για κέρδη σε αυτή τη φάση. Είναι ξεκάθαρο ότι στα τρία μεγαλύτερα κόμματα εξουσίας τα κέρδη είναι μια περίπου απαγορευμένη λέξη. Αυτό που επιχειρούν νομίζω και τα τρία είναι να μειώσουν τη ζημιά τους. Η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο ποσοστών. Η Νέα Δημοκρατία όταν βάζει στόχο 33% είναι ξεκάθαρο ότι αποδέχεται μία μείωση ποσοστών, η οποία θεωρεί ότι δεν είναι καλό να βρεθεί πάνω από τις 8 μονάδες, συγκριτικά εννοείται με το 41% των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, διότι από εκεί και πέρα ενδέχεται να αποκτήσει ένα πολιτικό πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδεχτεί και αυτό σε κάποιο βαθμό, όχι ρητορικά βεβαίως, αλλά πρακτικά, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσει το σχεδόν 18% που είχε ο Τσίπρας στις τελευταίες βουλευτικές, συζητάει για ένα καλό ποσοστό, θα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τη δεύτερη θέση και αφήνει να εωρείται ένα 20% το οποίο θα σήμαινε άνοδο, το οποίο όμως δεν φαίνεται να το πιστεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη μεριά, το ΠΑΣΟΚ πάλι στο ίδιο πνεύμα ξέρει ότι παρότι μπορεί να έχει μια μικρή αύξηση συγκριτικά με πέρσι τον Ιούνιο, παρά τα αυτά θα είναι ιτημένο διότι θα μείνει στην τρίτη θέση πίσω από έναν ΣΥΡΙΖΑ που αντιμετώπισε αμέτρητα προβλήματα και μάλιστα ακόμα χειρότερα σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία πράγματι θα χάσει ένα ποσοστό αξιοδημία το οποίο όμως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση να το εισπράξει. Υπ' αυτή την έννοια, για κέρδη είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς σε αυτή τη φάση, ειδικά για τα τρία κόμματα εξουσίας. Λίγο θέλω να μείνουμε στην κυβέρνηση, που είναι και το μεγάλο κομμάτι της πίτας. Προβλέπεται μία βοβή ψήφο η οποία θα κάνει ζημιά για το θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων από τη στιγμή που προσβάλλει αξίες σε ένα ορθόδοξο πνεύμα, σε μια χώρα που το ποσοστό είναι το μεγάλο ορθόδοξο. Η ακρίβεια, τα τέμπη, όλα αυτά για το εσωτερικό, αλλά και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Οι χλιαρές αντιδράσεις με τα ελληνοτουρκικά, με την αλλαγή της μονής της χώρας, η επίσκεψη Ράμα, η ακύρωση επί της ουσίας της Συμφωνίας των Πρεσπών και πάλι έχουμε χλιαρές αντιδράσεις εκεί. Όλα αυτά συγκεντρωτικά θα παίξουν ρόλο. Κοιτάξτε, κάποια από αυτά ίσως να παίξουν κάποιο ρόλο. Δηλαδή, μπορούσα να πω ότι όντως οι γάμοι ομοφύλων έχουν ένα χαρακτηριστικό τέτοιο. Ας μην ξεχνάμε ότι η εκτείναξη του Βελόπουλου συνέβη ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα, ακριβώς πάνω στην περιφωσή του. Και συγγνώμη, κύριε Χριστακόπουλε, που συνδέονται και με την υιοθεσία που πολλοί βλέπουν αυτό να έρχεται. Την υιοθεσία παιδιών, εννοώ. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι αυτό το ζήτημα ήταν ξεκάθαρο ότι στοιχίζει σε κάποιο βαθμό. Δεν ξέρουμε όμως πόσο εν τέλει, γιατί πρακτικά μιλάμε για διάφορα θέματα επιμέρους. Ωστόσο, υπάρχει πάντα μια γενική εικόνα, η οποία σε μεγάλο βαθμό τα καλύπτει ή δεν τα καλύπτει. Τι θέλω να πω. Πράγματι, θα υποστεί μια ζημιά από το συγκεκριμένο θέμα. Από την άλλη μεριά, όντως έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα με την ακρίβεια. Δεν γνωρίζουμε τι είδους επίδραση μπορεί να έχουν τα τέμπη. Δεν γνωρίζουμε τι επίδραση μπορεί να έχει, για παράδειγμα, το ελληνοτουρκικό, τα βαλκανικά κτλ. Υπό ποια έννοια. Ότι, για παράδειγμα, στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, η κυβέρνηση αναδεικνύει συστηματικά τα κατασκευαστικά ελαττώματα που είχε αυτή η συμφωνία εξ αρχής.
Επίσης φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο έχουν αρχίσει και άλλοι παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρονται άμεσα για μια σχετική ομαλότητα στην περιοχή να πιέζουν σε μεγάλο βαθμό τη Βόρεια Μακεδονία να συνετιστεί όσον αφορά τη συμφωνία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πάγια, τρέχουν για χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορούν να έχουν μια άμεση πολιτική επίπτωση στο βαθμό που έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται ότι υπέχει κάποια ευθύνη για το συγκεκριμένο. Το αν ο Ερντογάν αποφασίζει να μετατρέψει ακόμα μια ελληνική εκκλησία σε τζαμί, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρεωθεί στην ελληνική κυβέρνηση, όποια και αν ήταν αυτή την περίοδο. Αξιολογείται όμως από τις αντιδράσεις της. Δηλαδή, πολλοί ήταν οι αναλυτές που είπαν ότι είναι πολύ χλιαρή αντίδραση, ας πούμε, και ενώ ήταν και στα σκαριά η πρόταση για διάλογο. Κοιτάξτε, εάν γίνουμε έστω και ελαφρώς κοινικοί, θα πρέπει να πούμε ότι της ελληνικής κυβέρνησης πρακτικά δεν της πέφτει λόγος. Και δεν της πέφτει λόγος με ποια έννοια. Όχι επειδή δεν πρέπει να υπερασπιστεί την κληρονομιά της, έτσι, την ελληνική κληρονομιά και τη χριστιανική κληρονομιά, αλλά υπό την έννοια ότι πρακτικά δεν έχει κανέναν απόλυτο τρόπο να πιέσει. Δηλαδή δεν ούτε σε διεθνή φόρα πίεσης. Με την UNESCO και ό,τι εργαλεία έχει να καταγεί. Μόνο η UNESCO. Η UNESCO, η οποία εδώ στην Αγία Σοφία και πάλι επιχείρησε να κάνει μια υπόδειξη, την οποία ο Ερντογάν την απέρριψε, τελείωσε εκεί η συζήτηση και δεν είδαμε κάποια συνέχεια. Πόσο μάλλον για ένα μνημείο πολύ μικρότερη σημασία από την Αγία Σοφιά. Δεν νομίζω ότι αυτά πρακτικά είναι ζητήματα τα οποία σε αυτή τη φάση αντανακλούν στο εκλογικό αποτέλεσμα. Να κατέβουμε λίγο και στον κάτω όροφο τώρα. Η ακρίβεια, ναι, για ολοκληρώστε, αυτό έχει σημασία. Για μένα η ακρίβεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα είναι πώς οι πολίτες, γιατί εδώ καμιά φορά καθόμαστε και συζητάμε τα προβλήματα που αφορούν τα δύο τρίτα της κοινωνίας, αλλά πάντα υπάρχει ένα ερώτημα. Πόσοι από τους πολίτες θα βάλουν το συγκεκριμένο πρόβλημα ως κριτήριο ψήφου, με ποια έννοια, πώς θα χρεώσουν την κυβέρνηση με αυτή την ευθύνη. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει κάποιες πάνω κάτω σταθερές. Βλέπουμε λοιπόν από τι κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει πρακτικά από το ενδεχόμενο οι αναποφάσιστοι οι οποίοι προέρχονται από αυτήν ομαδικά κατά συντριπτική πλειονότητα να κρίνουν ότι φταίει για αυτό το πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις δεν μας δείχνουν κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια πολύ συγκροτημένη διαμαρτυρία στο εσωτερικό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι να χρεώνουν την κυβέρνηση ειδικά στη διάρκεια του τελευταίου ενός έτους, έτσι. Διότι το 41% είναι μόλις περσινό. Υπάρχει λοιπόν πράγματι ένα 10% εκείνου του 41%, το 1/4 δηλαδή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν τις το χρέωναν το πρώτο να πέσει και το χρεώνουν φέτος. Δύσκολο μου φαίνεται. Ένα 10 όχι, αλλά ένα 7, ίσως ένα 6, έτσι όπως σου είπα. Ένα 6 μαζί με άλλα θέματα. Δηλαδή, εάν ομόφυλα ζευγάρια και ακρίβεια έρχονται να συναντηθούν σε ένα ποσοστό, ναι, είναι πιθανό να πάθει μια ζημιά. Ωστόσο, τίποτα δεν μας δείχνει, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή, ότι αυτή η ζημιά μπορεί να είναι πραγματικά μεγάλη. Κατανοητό. Για να πάμε τώρα και στον κάτω όροφο που είναι η αντιπολίτευση, δεν βλέπουμε όμως και δελεαστικές προτάσεις για το ελληνικό ψηφοφόρο. Δηλαδή προτάσεις για την ακρίβεια, για την εγκληματικότητα που δεν το είπαμε πριν, που ήταν ας πούμε το υποτίθεται το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης, όμως έχουν ας πούμε βγει τόσα θέματα από την αντιπολίτευση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, γιατί η ακροδεξιά φαίνεται ότι καρπώνται από αυτό. Δεν βλέπουμε ουσιαστικές προτάσεις. Το πρόβλημα νομίζω της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα της κεντροαριστερής, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τις επιμέρους προτάσεις σε επιμέρους θέματα. Έχει να κάνει με τη γενική εικόνα της, δηλαδή πόσο πείθει ότι είναι πρώτον να κυβερνήσει και δεύτερον να κυβερνήσει καλύτερα. Ξέρετε, καμιά φορά παρασυρώμαστε από το γεγονός ότι ο κόσμος μπορεί να γκρινιάζει για μια κυβέρνηση,
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την ίδια στιγμή κρίνει κάποιον άλλον καλύτερο ή ικανότερο. Το πρόβλημα αξιοπιστίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλα τα κόμματα, τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας μαζί με κάποια άλλα πιο μικρά, έχουν κυβερνήσει στη διάρκεια των τελευταίων 12-13 ετών. Αυτό προκαλεί μοιραία μια σύγκριση. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, νομίζω ότι οι τελευταίες εκλογές έχουν δείξει πώς αντιλαμβάνεται αυτή τη σύγκριση στο εκλογικό σώμα, έτσι, γιατί είναι πράγματα, είναι εκλογικά αποτελέσματα. Επίσης υπάρχει μια διάσπαση πάρα πολύ σοβαρή, μια πολυδιάσπαση μάλλον θα έλεγα, σε αυτόν τον άξονα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, η οποία δείχνει εκ των προτέρων ότι είναι πρακτικά αδύνατον να συγκροτηθεί εκεί πέρα μια πρόταση εξουσίας και κυρίως να υπάρξει μια ηγεσία η οποία θα πάρει πάνω σε αυτή την πρόταση και θα δημιουργήσει ένα κύμα στην κοινωνία το οποίο θα την οθήσει ψηλότερα. Έχει να κάνει λοιπόν όχι απλώς με τις επιμέρους προτάσεις, αλλά με το γεγονός ότι η γενική εικόνα των κομμάτων αυτών δεν πείθει. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι αλλιώς η λέξη κοστολογημένο πρόγραμμα, το περιβόητο της Θεσσαλονίκης που τελικά ήταν, ας πούμε, μια φωτοβολίδα, δεν είναι πολύ μακριά, οπότε το κίνδυνος υπάρχει. Εμείς θα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι τις ευρωεκλογές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας εδώ στο News Hub. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια.